ταβέρνα. Τέλειο, κορή Δημητρά. Τι έγινε, παιδάκια, πού πάει το βαλιτσάκι? Σπίτι μας. Ο Κώστας σε χώρισε. Πάλι. Ήπρα το μες στον δρόμο. Απεγνωσμένον, απελπισμένον, όπως το ερείπιο. Έλα πω, και εμείς θα τον κάνουμε, Δημητρά. Θα το βάλουμε στην εξώπορτα να κρεμάσουμε τα παλτά μας. Ρε αγάπη μου, άνθρωπος, θέλει στήριξη. Κάθε μήνα αυτό δεν κάνουμε εμείς. Γιάννη, κόφτε η αναπνοή μου, βρε. Ρε, αφήσε το σίδερο μα και να δούμε του συμπαρασταθεί. Αλήθεια. Και όλη αυτή τη στιγμή ποιο θα την κάνει. Εσύ. Εγώ, που τα πότε θέλω στα πότε. Αχ, δεν μπορώ, παιδιά. Θέλω να είστε δίπλα μου, please. Θα μην είμαστε κοστά μου, μάνα μου, ρε. Έλα, ρε, πε μου τι τη έκανε και σάβιασε. Είμαι μου. Φύγε που εσύ. Και με εξάστραφεις. Μόνο που να έρθεις να υπογράψεις για το διαζύγιο! Α, είναι αποφασισμένη τούτη! Εντάξει ρε φίλε, δεν πειράζει. Γλιτώσαμε από τη χαρούλα. Πρέπει να χαίρεσαι. Εγώ χαίρομαι. Εντελεσίδικος με τη φορά. Θέλω τη χαρούλα μου. Ναι, αλλά η χαρούλα δεν σε θέλει. Όχι, θέλει με χαρουλίτα μου. Απλά τώρα κάνει λίγα λαζάκια. Η χαρουλίτα σου κάνει λαζάκια. Ναι. Πώς γνωστόν τι είναι, είναι. Μια λαζιάρα η χαρουλίτα. Ναι. Γιατί χωρίσετε? Άκου Δημητρά μου. Ούλα ξεκινήσανε χτες. Λάλη μου, Κώστα, μπορεί να πάμε διακόπες το καλοκαίρι. Δηλαδή, ξέρω εγώ ρε μάνα μου πότε να κλείσω τη φρουταρία. Πρώτα απ' όλα, ο νους μου στην πίζινα. Πολύ καλά τις είπες. Ναι, λαλή μου. Καλά ρε Κώστα, εγίνηκα τόσο χρόνο και ένεκα και ακόμα εγώ δεν έπια στο Παρίσι να δω τον Λευκό τον πύργο. Όχι ρε φίλε, τα μπέρδεψες. Λευκός πύργος Σαλονίκη, Άιφελ ψάχνεις, παρακάτω. Λαλή μου. Η ανιψιά μου η μανή γυρίζει όλη μέρα την Ευρώπη και εγώ θα πάω να δω τον Λευκό τον πύργο του Παρίσι. Για ποιον μιλούσε? Μια, δεν την ξέρεις. Α. Θέλετε να πιάμε έναν ταγιάσιο από πίσω και τρεις μας? Αυτό ούτε να το σκέφτεσαι ρε. Άνα μου καημένος, τελικό γυναική θαλπορή. Μέσα σε μισή ώρα βρε Δήμητρα, πλάκα μας κάνεις. Μια χαρά οικογενειακή θαλπορή θα νιώσεις και εδώ Κωστάκι στον καναπέ. Θα είμαστε κοντά σου, μην είναι ήσυχος. Θα συμβιβαστώ, οικογενειακή θαλπορούα μου. Μάνα μου ρε αγαπάτε με. Κι αχώ να μην δεσκορτάτησες να μου κάνουν παρατηρήσεις ότι οι μπανάνες με μητσές, ότι το φασολάκι μου έκαμε μούχλα. Ει, πουλάς φασολάκι με μούχλα ρε. Ναι ρε, ανήψε μου αυτό που γίνεται. Θα πιάνε καμπύρα σου. Δημήτρα μου. Δημήτρα. Δημήτρα! Τι είναι! Τίποτα αγαπή μου. Για μου ρε Κώστα, δεν πώς μπορείς να μιλάς non-stop. Αν το χώρισε απλά τα βγάλω που μέσα μου αμέσως χάσω. Ναι, αλλά δεν μας έφυγες να κοιμηθούμε. Όλη νύχτα είπες μας τα best of της χαρούλας. Ως το 2002. Πόψε, να σας πω στη συνέχεια. Δεν μπορώ. Εσύ φταίς αγάπη μου που χθες το βράδυ του το παίζες ψυχοπονιάρα. Μου να ξέρω εγώ να τραβήσουμε έτσι μαρτύριο. Η ώρα 4 έκλεισε το στόμα του. Και στις 5 άρχισαν να χτυπάνε τα τηλεφωνά του, καταλάβες. Τα ξυπνητήρια του. Και αυτός χαμπάρι. Να δω πώς θα κάνω εκπομπή εγώ σήμερα, να δω. Εσύ τώρα πρέπει να λουθείς το κονσίλερ με τις μαύρους κύκλους που έχεις. Μη μου λες τέτοια ρε μωρό μου. Παναγιά μου, ευτυχώς εμείς σήμερα έχουμε μια εκδήλωση με ποίηματα στην πρεσβεία. Θα σύρω κάτι ύπνου στην αίθουσα εκδηλώσεων και γλιτώνουν μου. Τι τυχαίρι που είσαι. Τα όμορφα περνούμε εμείς οι τρεις. Πάρα πολλά ωραία, φανταστικά. Να φέρουμε κάμερες να καταγράψουμε τις στιγμές μας. Ναι, γιατί με την χαρούλα δεν κάθομαι ποτέ να φάω. Γιατί τώρα κάτι από μόνη σας ο καθένας στη γωνιά του. Όχι, με έτσι καθ' κάτσε έτσι είναι βρα. Πού να πάει το φαγητό κάτω. Ειδικά των τελευταίων καιρών είναι ανήψη. Δεν μπορούσα. Δεν πήγαινε τίποτε κάτω. Η χαρούλα πάντα έτσι ήταν νευρόσπαστη. Είναι των τελευταίων καιρών. Εσύ ρωτήρεψε όμως. Η αχάριστη επήρα τη ρε ανήψη εις τον βασιλιά. Το βασίλη τον καράνε κάτσα την πρώτη τραπέζι πίστα και 100 ευρώ από 15 χρόνια. Ό,τι θυμάται χαίρεται. Αυτό που όταν ένας άνθρωπος χωρίσει ξαφνικά αρχίζει να μετανιώνει για ό,τι έχει κάνει μέσα στη σχέση του, εμένα πολύ με εκνευρίζει. Να μην τα έκανες, κυριέ μου! Να μην τα έκανες! Κώστα, όχι, όχι, Κώστα μου, σε παρακαλώ. Κώστα μου, σε παρακαλώ. Να φύγω από το πρωτικό λόγο στην πρεσβεία παρά να μεταφέρω. Να φύγουμε, πάμε. Να φύγουμε, πάμε. Πάμε. Κώστα! Εμείς φεύγουμε. Εσύ όταν θα πας στη φρουταρία, κλειδώνεις την πόρτα. Να την κλειδώσω, ανήψη μου, να μπράβο. Την κλειδώσω. Μας έχει ρίξει στα χάπια ο χωρισμός σου, Κώστα. Ο χωρισμός τώρα είναι το χωρισμό μου, ρε ανήψη, να είναι ένα του Θεού. Κώστα, Κώστα,
Πρέπει να λείπει. Ναι, καλά. Για τσεκάρε και στο μπάνιο. Μου πουλαλείς να πάω να πετύχω τίποτε που πρέπει εδώ. Μα είναι οκ. Okay. Πάντως, αν ήταν εδώ πέρα, νομίζω θα μας μιλούσε. Α, το μόνο σίγουρο. Αχ, ωραία που είναι αυτή η ησυχία. Θεέ μου, σήμερα αν ήμουν καλά στη δουλειά, το σώμα μου επίαινε, έντζενε, επίαινε. Σε κάποια φάση είδες πηδής, κλαίρι, λαλί μου, έμπαει στην κουζίνα μισή ώρα να ξαπλώσεις και πήγε. Αλήθεια, είσαι πολύ τυχερή. Εγώ έλεγα εκεί πέρα τη συνταγή στην εκπομπή και κλείναν τα μάτια μου. Τι τραβούμε. Εσύ φταίς και δεν το διαπραγματεύομαι αυτό. Τι ήταν να κάνω, να τον αφήσω στον δρόμο. Να τον αφήσει να πάει στη μάνα του. Η μάνα του μιλήσει και πολλά μακριά. Έχουμε γίνει καταφύγιο εδώ μέσα. Τι κακό μα ήβρε. Και μπορούμε να το σκιώξουμε. Μπορούμε, αλλά δεν το κάνει. Τι είναι να φάμε. Εγώ προσωπικά τίποτα, Δημητρούλα μου, γιατί είμαι κουρασμένο και πάω να κοιμηθώ. Και εγώ τι είναι να φάω. Δεν ξέρω, φτιάξε ένα τόστ. Είναι αρκετά εύκολο. Ρε αγάπη μου, μεσημέρι, ποιο τσόστ, εγώ πεινώ, δούλευκα όλη μέρα. Δήμητρα, σε παρακαλώ, άνοιξε μου το δρόμο να πάω να κοιμηθώ. Α, στραφήκετε. Είδες τώρα τι μου κάνεις με τα μπλα μπλα σου, ε. Σιγά μου αφήσει αυτό τώρα να κοιμηθώ. Έπιασε με τηλέφωνο η Χαρούλα, ρε παιδί. Ήβρετε τα! Όχι, θέλει να πάω από σύζυγο, μάλλον για να υπογράψω το διαζύγιο. Ποιο διαζύγιο, ρε Κώστα, δεν βγαίνει διαζύγιο σε μια μέρα. Hello. Και θα είναι το δεύτερο μου. Και δεν το θέλω, ρε παιδιά. Μετά πάω για τρίτο στεφάνι. Τρίτο στεφάνι, καρδιά μου τι να σε κεράσω, που δε με πιάνει, λιγάκι ο ύπνος να ξεχάσω. Πόση ατυχία πια, ρε φίλε, σε μια μέρα, πόση. Εντάξει, χαλαρώστε να σας κάνω το τραπέζι, ρε παιδιά. Έφερα φασολάκι μου τη φρουταρία. Ορίστε, το γρηγορότερο που μπορούσα να φτιάξω για να φάμε είναι. Ελπίζω να μην έβαλες που τα φασολάκια του Κώστα. Τρελάθηκες, παιδάκι μου. Όπως ήρθαν, πετάχτηκαν. Σαν να ζάρκησε. Θα μιλάνε. Θα μιλάνε, οξέ. Τι. Σκότωσε τον η Χαρούλα. Ή ο Κώστας σκότωσε τη Χαρούλα. Όχι, αγάπη μου. Τον η Χαρούλα που του τηλεφώνησε. Άρα είναι στο σχέδιο να το σκοτώσει. Και άμα του είπε κάτι, του ανέβηκε το αίμα στο κεφάλι και τη σκότωσε εκείνος. Όχι, αγάπη μου. Είναι έτσι που συμβαίνει. Άκουμε εμένα. Εγώ είδα όλα τα επεισόδια του Παστινού Μπέκα. Είναι οι γυναίκες που τα κάνουν. Αλήθεια, εγώ σε πάω στοίχημα. Όσα θέλεις. Έφυγε. Να δεις που ο Κώστας σε σκότωσε. Άλλο. Να το σκέρδισα. Όχι, 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 μπορεί να το σκοτώσει μετά. Έλα, έλα, στάξε μου το 100 ευρώ που μου χρωστάς. Όχι, να βάλαμε πόσο. Α, έτσι. Mm. Να σας πω τα νέα μου. Όχι, μας ενδιαφέρει. Ας πούμε, ενδιαφέρον για μένα θα είσαι να είσαι παθαμένος. Έλα, λέει, λέγε, τίποτα, άντε. Πες μας. Η Χαρούλα. Σκότωσες τι? Όχι. Εν έγκυος. Wow! Ναι. Να γίνω πατέρας. Κώστα μου, δεν θέλω να σε απογοητεύσω, αλλά στην Αθήνα υπάρχει ένα παλικάρι. Κούλι τον λένε. Κοντός, άσχημος, αταλάντος και είναι γιος σου. Που σημαίνει ότι ήδη είσαι πατέρας. Ναι, αλλά τον κούλι μου έκαμα τον με τη Σπυριδούλα. Άτε με το καλό. Ευχαριστώ. Είμαι συγκινημένος, ρε παιδιά. Γι' αυτόν είσαι νευρό, η Χαρούλα μου. Επίε σήμερα στο γιατρό, και πέντε του. Μάνα μου, ρε. Άρα έτσι θα σε σκοτώσει. Εκτός θα σε σκοτώσει για να σου πιάσει μετά την περιουσία σου. Του κούλι μου όμως εντάξει να του το πόζω να με ζηλέψει. Εκτός θα σε σκοτώσει ο κούλις. Και να σκοτώσει για τη Χαρούλα. Μα γιατί πρέπει κάποιος να με σκοτώσει, ντέζο καλά. Ω, καλά ρε Κώστα, μ' αρέσει που ρωτάς κιόλας. Άστο, κάτι δικάζεται. Συγχαρητήρια, ρε φίλε. Ευχαριστώ. Αύριο θα σα τσεράσω. Φασολάκι να σπάσετε. Α, όχι, δεν είναι ανάγκη. Είδες μου, ρε, τον Κωστάκι μου. Τα κατάφερε. Και ως το σώσει τώρα που τη Χαρούλα. Άμα αν έκαμε έτσι πριν, τώρα που είναι έγκυος, να δούμε τα νεύρα να έχει. Τι ωραία που θα έχουμε ένα δικό μας μωρό. Ναι, τον πληθυντικό γιατί το βάλεις, εν καταλαβαίνω. Επειδή της αδέρφης θα είναι. Και νομίζω ότι να σε αφήκει να του κοντέψεις. Γιατί? Γιατί είναι ιδιότροπη. Ούτε με στολή του αστροναύτη θα σε αφήκει να κοντέψει του μωρού. Αν πα και κολλήσει το κάτι. Και δίκιο θα έχει. Είπε εσύ και δίκιο θα έχει. Ναι, ρε, μωρό μου. Και έβλεπα τον Κωστάκι έτσι. Πόσο χαρούμενο ήταν και ζήλευα, αλήθεια. Εσύ, αγάπη μου, είσαι πάντα χαρούμενο. Γαλακτοπουρεκάκι μου. Πάλι δεν με καταλαβαίνει. Αφού μιλά με γρίφου. Ρε, μωράκι μου, έβλεπα, σου λέω, τον Κώστα να είναι έτσι χαρούμενο και έλεγα εγώ μέσα μου πότε θα το ζήσω αυτό. Είπες εσύ έτσι πράγμα. Ναι, ρε μωρό μου, γιατί ξέρεις ότι στην ιδέα του παιδιού τρελαίνομαι. Άκου σύμπτωση. Σήμερα είπα και εγώ το ίδιο πράγμα. Σοβαρά? Δηλαδή είσαι έτοιμη να γίνεις μάνα? Καμία σχέση. Αλλά ήρθε η συμμαθήτρια μου το γυμνάσιο, η Ελένη, και έφερε μου το τούτο. Ποιο?
Και εκτός που τούτο, έδειξε μου τις φωτογραφίες του νηφικού της. Και σκέφτηκα ακριβώς το ίδιο πράγμα που μέσα μου. Εγώ πότε θα το ζήσω αυτό? Ακριβώς, ακριβώς. Mm-hmm. Θέλεις να συνεχίσουμε τον την κουβέντα, αν νιώθεις καλυμμένος? Υπερκαλυμμένος, αγαπημό. Γεια σου, Νάντια. Thank you. Καληνύχτα. Μία σου και μία μου.